Είναι οι εικόνες που κατέγραψε το πρακτορείο Μεχαιά από τις εργασίες στην περίκλειστη πόλη. Οι μπουλτόζες μπήκαν στην οδό Ερμού που αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια της λεωφόρου Ανεξαρτησίας. Μια περιοχή που σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δεν εμπίπτει στη γειτονιά που σκοπεύει να ανοίξει το κατοχικό καθεστώς. Πιθανότατα θέλουν να δημιουργήσουν πύλη εισόδου και δίωδο που θα οδηγεί στην ενορία του Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι θα είναι είσοδος για να εισέλθουν στο περιοχή που είναι αυτό το 3,5% το οποίο σχεδιάζουν να ανοίξουν από το σύνολο της περίκλησης της περιοχής. Σίγουρα μέσα στα σχέδιά τους για να καλέσουν τους ελληνοκύπριους κάτοικους να επιστρέψουν κάτω από την τουρκική διοίκηση. Σε αντίθεση με την περιοχή που σκοπεύουν να ανοίξουν Ερτοάν και Τατάρ, η φημισμένη οδός Ερμού ήταν για χρόνια ο εμπορικός δρόμος της αμοχώς του. Οι εικόνες του χθες μαρτυρούν πως επρόκειτο για μια περιοχή γεμάτη ζωή. Μαγαζιά, καφενεία, νυχτερινά κέντρα. Ένας βουβός δρόμος σήμερα. Τη σιωπή σπάνε μόνο τα βαρέα μηχανήματα που εκτελούν εργασίες καθάρισης και χωματουργίας. Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αν μείνουμε μόνο στις υποσχέσεις, σίγουρα αυτά τα οποία λένε θα τα υλοποιήσουν και στο τέλος θα μείνουμε με, όπως λέμε, δύο ήλικα μέρα. Στις εικόνες που κατέγραψαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται το νυχτερινό κέντρο Βένους, ακριβώς δίπλα η Ακαδημία CTL, το ξυλουργείο του Νικόλα Μαραγκού, ένα καφενείο και στο βάθος το ξενοδοχείο Κανταρά. Δεν συμφωνήσαμε σε κάτι πέραν του διορισμού προσωρινού απεσταλμένου, διατείνεται η πλευρά των κατεχόμενων, κατηγορώντας τον πρόεδρο για διαστρέβλωση των γεγονότων. Ένα blame game στις τάχτες της κατάρρευσης μιας ακόμα προσπάθειας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Μια κατάσταση που ως εκ των πραγμάτων οδηγεί σε μια νέα περίοδο δραματικής στασιμότητας. Με δύο λέξεις απάντησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο ερώτημα εάν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με το διορισμό. Όχι ακόμα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εναποθέτει τις ελπίδες της ενδεχόμενη παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε πρώτη φάση έχουν δρομολογηθεί επαφές με τεχνοκράτες από τα 5 μόνιμα μέλη του οργάνου προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν ίσως να ξεκλειδώσουν μια τριπροκλειδωμένη πορτά. Νέα επίσκεψη στο νησί προγραμματίζει ανάμεσα σε άλλους ο διπλωμάτης του Foreign Office που χειρίζεται το Κυπριακό Αντζέι Σάρμα. Αναζητώντας θεραπεία, η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τη δεδομένη στιγμή διορισμός απεσταλμένου και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του νέου ειδικού αντιπροσώπου του Διεθνούς Οργανισμού στο νησί, Colin Stewart.